Hey guys, τι γίνεται, πού είστε? Jimmy Boy εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Και ψυχαλίζει, τέλεια. Fuck. Όχι ρε φίλε, βρέχει κανονικά. Όχι ρε. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Όπου πρέπει να δω πως θα πάει τώρα η βροχή και αν πρέπει να βγάλω την κάμερα. Όχι ρε, μη με ξενερώνεις ρε, πάνω που θέλω να γράψω. Τέλος πάντων, θα το αγνοήσω λίγο αυτό με τη βροχή. Θα συνεχίσω κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά δεν θα το ξεχάσω αυτό. Και ρε, να ξέρεις. Είναι δυνατόν πρώτο βίντεο με το καινούριο μου κράνος και να βρέχεις. Και ναι λοιπόν, όπως ήδη παρατηρήσατε όλοι, αυτό είναι το καινούριο μου κράνος. Για δείτε. Είναι το Zoe το GTR. Τελικά κατέληξα σε αυτό το κράνος ανάμεσα από πάρα πολλά. Μπορεί να σας έστειλα 3, αλλά όταν πήγα εκεί και τα είδα από κοντά, δοκίμασα πάρα πολλά κράνη και έπρεπε να βρω αυτό που κάθεται καλύτερα στο δικό μου το κεφάλι. Να αισθάνομαι άνετος, να είναι όσο σφιχτό πρέπει να είναι. Επίσης κάτι πολύ παράξενο εδώ για την πόλη μας, στρώσανε τη Βασιλική Σόλγας με καινούργια άσφαλτο εδώ πέρα και επιτέλους έχουν σταματήσει όλες εκείνες οι λακκούδες που θυμάστε. Περνούσα από εδώ πέρα και οι λέξεις μου ήταν κάπως, να, σαν και αυτήν που έμεινε ας πούμε. Αλλά ναι, έχει λίγες μέρες τώρα που το φτιάξανε και πραγματικά κάνουν καλή δουλειά. Back λοιπόν πίσω με ένα ακόμα motovlog. Ηρεμήστε, βγάλε για λίγο αλάρμ εσύ, αφού κάνεις που κάνεις τον τρελό. Σταμάτησε να βρέχει εδώ μεταξύ. Με άκουσε μάλλον. Και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον τελευταίο αγώνα της Φόρμουλα 1, όπου ξεκίνησε ξανά μετά από το καλοκαιρινό break που έχουνε. Και ενώ μας είχε αφήσει η Ferrari στο 1-2 στην Ουγγαρία ως πολύ δυνατή επίδοση, αν και της πηγαίνει πολύ εκείνη η πίστα, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι. Τώρα στο Βέλγιο είδαμε μια εισάξια εικόνα μεταξύ Ferrari και Mercedes. Είδαμε τον Hamilton να ισορροφαρίζει σε pole position το ρεκόρ του Michael Schumacher και να συγκινείται ανάλογα. Επίσης ένα μήνυμα από την οικογένεια Schumacher μετέφερε ο Ross Brawn. Τόση ώρα με φλάς ανοιχτό, καλή φάση. Και συγκινήθηκε ακόμη περισσότερο ο Hamilton. Τέλος πάντων, η επίδοση του είναι φοβερή πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται και έχει πολλά ακόμα μπροστά του ο Hamilton. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν τον βλέπω να σταματάει στα κοντά. Βλέπε Ρόσπερκ, ας πούμε. Αλλά ναι, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την ιστορία της Φόρμουλα 1 ήταν αυτό. Άλλο ένα σημαντικό γεγονός. Ωραία μηχανή αυτή. Ωραίος. Άλλο ένα πολύ σημαντικό γεγονός ήταν ότι ο Αλόνσο στην προσπάθειά του στο Q2 να περάσει στο Q3, όπως γράψανε οι περισσότερες ιστοσελίδες, οδήγησε πολύ καλά για το αυτοκίνητο της McLaren και το αυτοκίνητο της McLaren κλάταρε, ας πούμε. Κάπως έτσι με απλά ελληνικά. Το τι ακριβώς έγινε δεν ξέρω για να σας το πω. Ξέρω ότι σε μια στροφή πήγε flat out, τέρμα γκάζι δηλαδή, και τα ηλεκτρονικά της McLaren κάπου μπερδευτήκανε. Ο κινητήρας. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς. Και κάπου εκεί μπλόκαραν όλα τα συστήματα και αυτό ήτανε. Είναι πάρα πολύ αστείο να το σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και από ό,τι μας λένε αυτό έγινε, τέλος πάντων. Στον αγώνα τώρα ήταν ένας σχετικά ήρεμος αγώνας. Δεν είχε πάρα πολύ δράση, αν εξαιρέσεις τις δύο Force India, οι οποίες για κάποιο λόγο θεώρησαν τον teammate τους ο καθένας ως τέρμα εχθρό, ως τον πιο σημαντικό εχθρό εκείνη τη στιγμή στην πίστα μέσα. Και λίγο έλειψε να είναι πολύ πιο σοβαρό το ατύχημά τους. Εκεί πάνω με τόσα χιλιόμετρα πάνω στον τοίχο δεν ήταν και ότι πιο ευχάριστο για κανέναν από τους δύο. Άρα το προκαλέσανε και οι δύο προκαλέσανε την τύχη τους εκεί πέρα. Και φυσικά μετά ακολούθησαν και αρκετές δηλώσεις. Κυρίως του Οκόν, διάβασα βασικά. Του Πέρες δεν έτυχε να πέσω πάνω σε κάποια δήλωσή του. Και τέλος πάντων, κατά τα άλλα, ο αγώνας ήταν σχετικά βαρετός. Είχαμε τον Χάμιλτον μπροστά με 1,5-2 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Φέτελ όλη την ώρα. Που στο κοινό μπορεί να φαίνεται βαρετό αυτό το πράγμα. Αλλά το να οδηγάς και να πρέπει να είσαι σταθερός και να κρατήσεις διαφορά από τον πίσω σου ή να προσπαθείς να κρατηθείς σε σχέση με τον μπροστινό σου σε όλο τον αγώνα σε αυτή την απόσταση 1-1,5 δευτερόλεπτο, θέλει πολύ προσπάθεια, πιστέψε με. Θέλει αυτοσυγκέντρωση, θέλει να μην σκέφτεσαι άλλα πράγματα άσχετα. Ο νου σου μόνο στην οδήγηση, να αφήσεις την ομάδα σου να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Γιατί στο μυαλό του οδηγού εκείνη την ώρα το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς να περάσει τον μπροστινό του. Και από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν μπορεί να το κάνει μέσα στην πίστα, θέλει να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα εκείνη τη στιγμή για να το κάνει εκτός πίστας, δηλαδή στα pit stop. Δηλαδή με τη στρατηγική της ομάδας. Και ενώ αυτή κανονικά είναι δουλειά της ομάδας, ο οδηγός θέλει να παίξει το ρόλο του, αλλά σκεπτόμενος αυτά τα πράγματα, απορροφάται από την οδήγηση. Οπότε πραγματικά είναι ένα δύσκολο έργο, όταν οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές
Και ας μην υπάρχει μάχη, έχει πολύ κίνηση, ε. Τι φας. Και κάπως έτσι, τέλος πάντων, ο αγώνας κύλησε και κέρδισε ο Χάμιλτον. Περιμένουμε τον επόμενο αγώνα σε μια εβδομάδα στη Μόντζα, ο γειτονικός μας αγώνας στην Ιταλία. Πραγματικά περιμένω εκεί να δω τους τυφώζει με τη φετινή Ferrari που είναι πολύ εισάξια της Mercedes. Πραγματικά περιμένω να δω τι κλίμα θα επικρατεί. Τρέλα, είμαι σίγουρος. Αυτά τα λίγα έτσι για τη Φόρμουλα 1, για τον αγώνα. Να σας πω λίγα ακόμα πράγματα για το κράνος. Αυτή δεν είναι η τελική του μορφή. Τώρα είναι ίσα ίσα όπως το πήρα. Έβαλα πάνω την GoPro, έβαλα πάνω την ενδοεπικοινωνία. Αλλά λείπουν κάποια πράγματα έξτρα που θέλω να βάλω. Όπως το τζάμι, το φιμέ, όπως είχα και στο προηγούμενο μου κράνος. Και κάποια αυτοκόλλητα, τα οποία ακόμα σκέφτομαι το τι αυτοκόλλητα θα είναι και πού και πώς ακριβώς θα μπουν. Αλλά έχω το χρόνο, δεν με βιάζει κανένας. Απλά να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι το τελικό κράνος, η τελική του μορφή. Ακόμα υπάρχει και η επιλογή του να κάνω κάποια δική μου αερογραφία επάνω, κάποιο δικό μου σχέδιο δηλαδή, με το ανάλογο κόστος φυσικά. Αλλά οι πρώτες μου εντυπώσεις που το φοράω τώρα 2 μέρες είναι ότι πραγματικά σε σχέση με το MT Panda που είχα πριν, είναι πάρα πολύ ήσυχο κράνος, αθόρυβο σχεδόν. Την πρώτη φορά που το έβαλα δεν άκουγα καν τη μηχανή μου, δεν άκουγα τίποτα. Και λέω, εντάξει, αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο, ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Αλλά okay, το συνήθισα, δεν ήταν κάτι, ήταν απλά η πρώτη εντύπωση. Και περιμένω πραγματικά να δω πώς θα ακούγεται και το μικρόφωνο. Μπορεί ίσως να έχει βελτιωθεί και ο ήχος αυτή τη στιγμή, που βελτιώθηκε ο θόρυβος μέσα στο κράνος. Γιατί όχι. Αυτό που ίσως βλέπετε τώρα περισσότεροι από την μπροστινή την κάμερα είναι ότι δεν έχω δέσει το λουρί του κράνους. Και αυτό γιατί είναι αρκετά μικρό. Το έχω μεγαλώσει όσο γίνεται, τουλάχιστον όσο πιστεύω εγώ ότι γίνεται. Αλλά και πάλι κλείνει πάρα πολύ με το ζόρι και μου είχε κάνει πληγή. Μία μέρα τώρα το φοράω και μου είχε κάνει πληγή ήδη. Οπότε αύριο που λογικά θα είναι έτοιμο και το φιμέτο τζαμάκι που παρήγγειλα, θα ζητήσω εκεί από το μαγαζί που το πήρα να το δουν λίγο αυτό. Και να πω ένα ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και μου είπαν την άποψή τους για το ποιο κράνος να πάρω. Και τελικά κατέληξα σε αυτό γιατί αυτό έκατσε καλύτερα στο κεφάλι μου. Ήταν το πιο άνετο, το πιο ασφαλές. Έτσι το ένιωθα εγώ. Φιλαράκι, τι κάνεις εκεί πέρα? Δεν ανοίγεις εδώ? Ξεκίνησε το φθινόπωρο, φίλε. Αυτά είναι. Οπότε ναι, αυτός ήταν ο κύριος λόγος που διάλεξα αυτό το κράνος. Μετά είδα κάποια σχόλια από κάποια παιδιά που βάλανε ένα site το οποίο έδινε κάποια αστέρια για κάθε κράνος και αυτό το κράνος έπαιρνε 3 στα 5, τα οποία φυσικά δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά το είδα μετά που το αγόρασα, οπότε ήταν κάπως αργά. Πάντως σας ευχαριστώ όλους πραγματικά. Όσα σχόλια πρόλαβα και είδα πριν κάνω την αγορά είχαν κάτι να πούνε και με βοήθησαν στο να διαλέξω τελικά ποιο κράνος να πάρω. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για άλλο ένα βίντεο. Άντε, γεια!